Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ολοκληρώνεται ο κύκλος με τις σημαντικές γυναίκες των δύο τελευταίων αιώνων, με την Νίκη Γουλανδρή, τη φιλάνθρωπο, την ζωγράφο, την διανοουμένη. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, την κυρία Φαλή Βογιαντζάκη, η οποία υπήρξε επιστήθεια οικογενειακή φίλη της οικογενείας Γουλανδρή. Κυρία Βογιαντζάκη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φλέσσα. Με πολύ χαρά και συγκίνηση θα μιλήσω για την προσωπικότητα της Νίκης, που είχα την τύχη να την γνωρίσω τόσο καλά επί τόσα χρόνια και να συνεχίζω τώρα στο έργο τους. Με επιτυχία ομολογουμένως. Το 1964, όταν ανοιγέρθη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, κυρία Βογιαντζάκη, οι λέξεις περιβάλλον και οικολογία φοβούμαι ότι υπήρχαν μόνο στα λεξικά. Και θα ήθελα να μας μιλήσετε για την αείμνη στη Νίκη Γουλανδρή, η οποία παρότι σπούδασε πολιτικές επιστήμες και φιλοσοφία και μάλιστα με εκλεκτούς διδασκάλους, τελικά αφιέρωσε τη ζωή της στο περιβάλλον. Ναι, πιστεύω ότι η σχέση της Νίκης με τη φύση άρχισε από μικρό παιδί όταν πέρναγε τα καλοκαίρια στο κτήμα του στην Κεφαλονιά. Το κτήμα είχε γεωργικές καλλιέργειες με παραδοσιακές τεχνικές. Ήταν ένα επτανησιακό τοπίο με ελαιώνες από αιωνόβια δέντρα, αμπέλια, οποροφόρα δέντρα, κυρίως σικές, αμυρδαλιές και άλλα. Εκεί αποτύπωσε εικόνες της ελληνικής φύσης που την συνόδευαν σε όλη της τη ζωή. Θυμόταν πάντα τις μυρωδιές της γης, με τα αγαπημένα της φυτά. Ο δεσμός της με τη φύση την ακολούθησε παντού, ακόμα και όταν σπούδαζε την νομική τάξη, την πολιτική σκέψη και τις φιλοσοφικές αναζητήσεις. Οι σπουδές της στη ζωγραφική τελικά την οδήγησαν στην αποκλειστική απεικόνηση των ελληνικών φυτών. Όπως ξέρετε, έχει διεθνώς αναγνωριστεί ως σημαντική βοτανική ζωγράφος. Έχει ζωγραφίσει περί τα 800 ελληνικά φυτά και το έργο της είναι αφιερωμένο στη διάσωση της ελληνικής χλωρίδας. Οι παιώνιές της είναι θρυλικές και έχουν διεθνώς καταγραφεί, ως μάλλον μετά τη μινωική εποχή, η δεύτερη βοτανική ζωγραφική στην Ελλάδα. Κυρία Βογιαντζάκη, εσείς από το 1971 ήσασταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, ήσασταν Γενική Γραμματέας, μετά Αντιπρόεδρος και τώρα Πρόεδρος και γνωρίζετε και το ζεύγος. Θα ήθελα να μας μιλήσετε ιδιαιτέρως για τη σχέση που είχε η Νίκη Γουλανδρή με τον σύζυγό της Άγγελο Γουλανδρή, ο οποίος επίσης ζωγράφιζε, συναντήθηκαν νομίζω σε νεαρή ηλικία και παρέμεναν ενωμένοι μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ο Άγγελος Γουλανδρής ήταν το πρόσωπο που καθόρισε τη ζωή της. Γνωρίστηκαν σε νεαρή ηλικία. Εκείνος ήταν ένας νέος διανοούμενος που προβληματιζόταν για την πορεία του κόσμου. Μαζί συζητούσαν και αναζητούσαν τον τομέα στον οποίο θα φιέρωναν τις δυνάμεις και τις ζωές τους για να υπηρετήσουν. Έβλεπαν στον κόσμο να αναπτύσσονται δυνάμεις που παραβίαζαν τις φυσικές διαδικασίες. Συνέλαβαν το μήνυμα της απειλούμενης φύσης όταν ακόμη δεν είχε διαμορφωθεί συνείδηση των κινδύνων και επέλεξαν τη φύση και το περιβάλλον για να αφιερώσουν το έργο της ζωής τους. Ίδρυσαν το 1964 το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, για να χαράξει μια νέα πολιτική παιδείας και πληροφόρησης με έμφαση την ένταξη του ανθρώπου στο μηχανισμό και την ισορροπία της φύσης. Πρώτο, το μουσείο αυτό εισήγαγε την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα ελληνικά μουσεία. Το Μουσείο Γουλανδρή επελέγει ως μουσείο επιρροής μεταξύ
35.000 μουσείων στον κόσμο, μαζί με άλλα 36. Ο Kenneth Hudson στην αγγλική έκδοση του Πανεπιστημίου Cambridge 1987 με τίτλο «Museums of Influence» γράφει ότι το μουσείο αυτό δεν είναι απλώς ένα μουσείο, αλλά ένας φάρος μέσα στο σκοτάδι. Από κάθε άποψη που αφορά το φυσικό περιβάλλον, είναι η συνείδηση της χώρας. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Θέλω ναι. να σας ρωτήσω, γιατί είπα νωρίτερα ότι αφιέρωσε τη ζωή της στο περιβάλλον. Η Νίκη Γουλανδρή είχε και πολιτική δράση και κοινωνική δράση και θυμούμε σε μία συνέντευξή της το 1998, μία συνέντευξη που μου είχε δώσει τότε, μου είχε πει και με είχε εντυπωσιάσει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα είναι η στρατιωτική δύναμη που θα εξασφαλίζει τα σύνορα ενός κράτους, αλλά η οικολογική του υγεία. Αυτό μου είχε πει το 1998. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς συνέβη η ενασχόλησή της με την πολιτική, γιατί δεν συνέχισε εν τέλει? Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής της πρότεινε να συμμετάχει στην κυβέρνηση ως Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα τους 200.000 πρόσφυγες της Κύπρου. Θεώρησε χρέος τη συμμετοχή της. Ο Καραμαλής παρακολουθούσε κάθε μέρα τους υπουργούς του. Ο διπλωμάτης κ. Βλάχος της τηλεφωνούσε κάθε πρωί και τη ρωτούσε ποιο είναι το πρόγραμμα σήμερα. Το ίδιο βέβαια έκανε με όλους τους υπουργούς του. Η Νίκη ήταν απίστευτα εργατική και ο Πρωθυπουργός της πρότεινε να αναμειχθεί ενεργά στην πολιτική και να μπει πρώτη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Η Νίκη όμως αρνήθηκε και του εξήγησε ότι η αποστολή της είναι να αφυπνίσει την περιβαλλοντική συνείδηση της χώρας για να προστατευτεί ο φυσικός της πλούτος. Θυμάμαι μας έλεγε ότι στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Καραμαλή είχε καθίσει στην άκρη ενός τεράστιου τραπεζιού γεμάτο άντρες υπουργούς. Ο Καραμαλής είπε «Η κυρία Γουλανδρή θα κάθεται απέναντί μου». Όταν κάθεσε, τον ευχαρίστησε και του είπε ότι η πρότασή του τιμά όλο το γυναικείο φύλο. Και ο Καραμαλής, με το γνωστό αυστηρό του ύφος, της απάντησε «Δεν σας επέλεξα για το φύλο σας, αλλά γιατί είστε καλή συνεργάτης». Ξέρετε τη ιστορία, κυρία Βογιαντζάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που την μοιραστήκατε μαζί μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, από τις πάμπολες βραβεύσεις της, ποια θεωρούσε πολυτιμότερη και γιατί? Από όλες τις διακρίσεις που έλαβε, εκείνη που ξεχώριζε ήταν η γυναίκα της Ευρώπης το 1991, διότι θεωρούσε ότι αυτό της άνοιξε το δρόμο πέρα από την Ελλάδα. Είχε πάει μόνη της στις Βρυξέλλες, όπου γινόταν η εκλογή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και εκλέκτορες ήταν δημοσιογράφοι από όλες τις χώρες της ΕΟΚ και ορισμένες προσωπικότητες. Μας τηλεφώνησε πριν πάει στην εκλογή και μας είπε πόσο δύσκολο είναι, διότι άλλα κράτη υποστήριζαν την υποψηφιότητά τους με διάφορους, την υποψηφιότητά τους, ναι, την υποψηφία τους μάλλον, με πολλούς τρόπους. Από την Αγγλία δηλαδή είχε πάει, παραδείγματος χάρη, η Νταϊάννα για να υποστηρίξει την Αγγλίδα υποψήφια. Τον προηγούμενο χρόνο, γυναίκα της Ευρώπης, είχε εκλεγεί η Μέρι Ρόμπινσον, κατοπινή πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Καταλαβαίνετε την έκπληξη και την ικανοποίησή μας με την ανακοίνωση της εκλογής της. Με την ομιλία της που είχε θέμα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τίτλο «New Ecological Ethos», νέο οικολογικό ήθος, κατέκτησε τους εκλέκτορες που πήραν το μήνυμα ότι το θέμα περιβάλλον θα κυριαρχούσε στα προσεχή χρόνια. Εξελέγει παμψηφή. Είχε δηλώσει τότε «Η Ελλάδα δικαιούται να έχει πρωτεύοντα ρόλο στο περιβάλλον». Γιατί πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες, συγκεκριμένα οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, αναζήτησαν τις ρίζες της φύσης. Πράγματι, η Νίκη Γουλανδρή με τον Άγγελο Γουλανδρή βρέθηκαν στην πρωτοπορία του κόσμου και θα ήθελα, κυρία Βογιαντζάκη, αν έχετε την καλοσύνη, ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα μπορούσατε να μας χαρακτηρίσετε την Νίκη Γουλανδρή με 7 επίθετα και αν μπορείτε να μας δικαιολογήσετε και τους χαρακτηρισμούς. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, η Νίκη ήταν
πολύ εργατική, καταρχήν. Πολύ μεθοδική και αποτελεσματική. Ήταν σεμνή παρά τη διεθνή της αναγνώριση. Το 1992 είχε προταθεί από 30 διεθνείς γυναικείες οργανώσεις για Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη λήξη της θητείας του Περές ντε Κουεγιάρ. Δεν μιλούσε ποτέ για τον εαυτό της. Θεωρούσε ότι ο εαυτός της εκφράζεται στο έργο της. Είχε εξαιρετικό γούστο. Ο Καραμαλής της είπε μια φορά «Είστε και κομψή». Δεν φορούσε ποτέ γούνες. Ήταν ειλικρινής. Ομολογεί ότι δεν είδε τότε όλη την έκταση του εγχειρήματος που αποφάσισε ο άντρας της, ο οποίος έβλεπε την οικουμενικότητα του έργου, αλλά σταδιακά εκείνη μπήκε στη λογική του και αφοσιώθηκε πλήρως. Μάλιστα. Θυμάστε κάποιες στιγμές, αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, κάποιες στιγμές οι οποίες μας έχετε πει ήδη ωραίες ιστορίες και στιγμιότυπα από τη ζωή της Νίκης Γουλανδρή, αλλά αν θυμάστε κάποιες στιγμές που είναι δηλωτικές του τρόπου με τον οποίο προσέγγιζε τη ζωή και τον κόσμο. Θυμάμαι τη σχέση της με μία πολύ καλή φίλη της που εκτιμούσε ιδιαίτερα, τη συνέδε η αγάπη και ο θαυμασμός για την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες. Ήταν η Ζακλίν Ντορομιγή που επικοινωνούσε μαζί της μέχρι το θάνατό της. Η Νίκη της είχε χαρίσει ένα μαντίλι του Ερμές που είχε βγει με δικά της αγριολούλουδα και το όνομα Φλόρα Γκρέκα. Η Ρομιγή το φόρησε στην Ακαδημία και της έστειλε φωτογραφία. Θυμάμαι, η Νίκη μου έλεγε, όταν είσαι κακόκεφη να παίρνεις ένα βιβλίο των αρχαίων Ελλήνων και θα δεις ότι όσο διαβάζεις στρώνει το μυαλό σου και φτιάχνει η διάθεσή σου. Και πράγματι. Επίσης, θυμάμαι τις συζητήσεις με το φίλο Βαγγέλη Παπαθανασίου που την αγαπούσε ιδιαίτερα. Ο Βαγγέλης είχε γράψει τη μουσική για ένα ντοκιμοντέρ του μουσείου. Στην κηδεία της Νίκης ξεχώρισα το στεφάνι του που έγραφε «Νίκη, ο ανθός στον κήπο των θεών». Τώρα, από τους σημαντικότερους επισκέπτες του μουσείου ήταν η Ίντιρα Γκάντι, πρωθυπουργός της Ινδίας. Είχε πει στη Νίκη, εκείνη την ημέρα της επίσκεψής της, «Θα σας δώσω μία συμβουλή που έχω από τον πατέρα μου, τον Εχρού», ήταν ο πατέρας της. «Να αγαπάτε τα δάση, διότι αυτά στηρίζουν τη γη». Παράλληλα, να θυμηθώ ότι με την επιστημονική της δουλειά ήταν ένας σύμμαχος και προστάτης των ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων. Φύλακας άγγελος του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα, όταν η ίδια ήταν αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Δεν έπαψε με κάθε τρόπο να υποστηρίζει κάθε δημιουργικό άνθρωπο και κάθε δημιουργικό έργο. Και τέλος θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ήταν μια κοσμοπολίτησα η Νίκη Γουλανδρή και βαθιά Ελληνίδα. Πώς βίωνε, κυρία Βογιαντζάκη, αυτόν τον συνδυασμό? Ο τρόπος της ζωής της ήταν βαθιά ελληνικός, αλλά και ταυτόχρονα παγκόσμιος. Χρησιμοποιούσε το χρόνο ως το πολυτιμότερο στοιχείο της ζωής της. Πρόβλημά της ήταν έλλειψη χρόνου για να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της. Είχε ταξιδέψει πολύ, ποτέ για αναψυχή, πάντα για σκοπό. Πολύ σημαντικό ήταν το ταξίδι της σε όλο τον κόσμο ως μέλος της Διεθνούς Δωδεκαμελούς Επιτροπής για τον Πολιτισμό, την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον υπό την προεδρία του Περές ντε Κουεγιάρ, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τότε. Θυμάται, στη Λαπωνία που επισκέφτηκε ένα νοσοκομείο, άκουσε πίσω τις φωνές «Κυρία Γουλανδρή, κυρία Γουλανδρή». Ήταν ένας Έλληνας γιατρός που την είχε αναγνωρίσει. Πόσο χάρηκε που βρήκε Έλληνα στα πέρατα του κόσμου. Πόσο πίστευε στις δυνατότητες του Έλληνα. Κυρία Βογιαντζάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την δυστυχώς πολύ σύντομη παρουσίαση. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας. Καθώς είστε τώρα εσείς η καπετάνισσα του μουσείου, του Ιδρύματος, και καλή επιτυχία και στο άλλο σας έργο, το μουσείο που έχετε ιδρύσει στην πατρίδα σας, στο Ρέθυμνο, το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο για τη διατήρηση της κρητικής παραδόσεως. Καλή επιτυχία!